Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 17 Μαΐου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Σοβαρές πολιτικές και δικαστικές αναταράξεις λαμβάνει η υπόθεση της παραίτησης του Νίκου Σακελαρίου από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο τρόπος που έγινε, η εχμέση ή οι καταγγελίες που έκανε και η γενικότερη περιραίως ατμόσφαιρα για ομές πανεμβάσεις της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η δε παραίτηση Σακελαρίου μπορεί όμως να γίνει καταλήτης και άλλων πολιτικών εξελίξεων. Θα το δούμε το θέμα αυτό αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία. Καλησπαρίζοντας τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Εν όψη τώρα των επερχόμενων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης και της θέσης, η Νέα Δημοκρατία διοργάνωσε εκδήλωση στην Κοζάνη. Παρουσία τώρα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Λευτέρη Αυγενάκη, συνεδρίαση η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Θα δούμε στη συνέχεια το σχετικό ρεπορτάζ με τις σχετικές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Λευτέρη του Αυγενάκη, αλλά και του γραμματέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Τάσου του Γαϊτάνη. Ήσουν όμως στη συνεδρίαση της ΠΕΔ και να μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ με όλα όσα είπε ο κύριος Αυγενάκης και τις αιχμές που άφησε στην κυβέρνηση. Άρωμα Νέας Δημοκρατίας, καθαρά αυτοδιοικητικό, ζει αυτές τις ημέρες η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Η σημερινή επίσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και η συμμετοχή του κ. Αυγενάκη με τον κ. Γαϊτάνη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εμπιστεύεται τον χώρο της αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κ. Αυγενάκης ήταν ξεκάθαρος. Εμείς εμπιστευόμαστε τους αυτοδιοικητικούς, για μας από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Και λόγω εμπιστοσύνης καταλαβαίνετε ότι αυτούς ακούμε και δεν ακούμε το τι θέλουν τα άλλα κόμματα, το τι θέλει η κυβέρνηση ό,τι αφορά το κομμάτι των αλλαγών. Είμαστε ενάντια στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση με τη διαδικασία και με τον Κλεισθένη 1 και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχει εκφράσει επίσημα ο πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό στοιχειοθετεί και διαμορφώνει όλο το περιβάλλον, το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία από εδώ και στο εξής. Αυτό που κρατάμε είναι το ότι, και βέβαια είναι ενάντια στις αλλαγές που επιχειρούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, με δεδομένο το ότι ήδη είναι στον αέρα η διαβούλευση που αφορά τον Κλεισθένη 1 και τις αλλαγές που θέλει η κυβέρνηση να επιβάλλει μέσα από την ψήφιση ενός νέου νομοσχεδίου στον χώρο της αυτοδιοίκησης, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Αυτό, Δημήτρη, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο κ. Αυγενάκης, δηλώνοντας πολύ καθαρά και πολύ απλά εμπιστοσύνη στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Είπε ότι εμείς εμπιστευόμαστε στο σύνολο της αυτοδιοίκησης. Βέβαια, θα μου πεις ότι η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί, είναι η πρώτη δύναμη στα της αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού στη χώρα, αλλά αυτό δεν λέγεται από μόνο του πολλά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι κομβικός. Δεδομένου το ότι έχουν συρρυκνωθεί πολύ οι οικονομικοί πόροι, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι άλλα θα πρέπει να είναι τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να κουβεντιάζει και να έχει στην ημερήσια διάταξη και στην ατζέντα της. Τόσο για την αντιπολίτευση, αλλά όσο για η κυβέρνηση. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις σχετικές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και του κυρίου Γαϊτάνη. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Γενικό της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, και τον γραμματέα της Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Τάσο Γαϊτάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε με την παρουσία σας, που ζητήσατε να δείτε την ΠΕΔ και να συνεδριάσουμε μαζί, να εκφράσετε τις θέσεις της Δημοκρατίας για τον Κλεισθένη 1, να πάρουν το λόγο και όλοι οι δήμαρχοι, να πούν τις θέσεις τους, τις απόψεις τους, και ότι υπάρχουν διάφορες θέσεις και διάφορες απόψεις μέσα στην ΠΕΔ. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε κοντά μας και τη τιμή βασικά τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας εξηγήσει την άποψη της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το νέο νομοσχέδιο του Κλεισθένη και ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Διότι σύντομα η Νέα Δημοκρατία θα είναι η κυβέρνηση και πρέπει να γνωρίζουμε και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας πάνω στο θέμα αυτό, το οποίο μας αφορά άμεσα όλους τους αυτοδιοικητικούς. Τον πρόεδρο της ΠΕΔ και καλό φίλο και άξιο δήμαρχο Φλόρινας, τον Γιάννη Βοσκόπουλο, να ευχαριστήσουμε εσάς τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης που διατηρούν μια καλή συνεργασία, μια καλή επαφή και βεβαίως δίνετε τη δικιά σας μάχη και αυτή αναγνωρίζεται. Να ευχαριστήσουμε τα στελέχη της ΠΕΔ που βρίσκονται σήμερα σε μια θεσμική συνάντηση που θα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τον γραμματέα της αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, τον Τάσο Γαϊτάνη και πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας. Κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Είναι ένα οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, διότι για τη Νέα Δημοκρατία η αυτοδιοίκηση είναι προτεραιότητα, είναι εταίρος, είναι συνομιλητής, είναι συνεργάτης και θα είναι συνεργάτης την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα που θα αλλάξει πολιτική σελίδα η χώρα και που θα εμπιστευτεί την εξέλιξη, την πορεία, την ανάταξη των δυνάμεων της χώρας μας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και επειδή δεν περιμένουμε την ώρα εκείνη για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση,
χτίζουμε, στείνουμε γέφυρες επικοινωνίας συνεργασίας από χθες, από σήμερα, για το αύριο. Έχει όμως προκύψει ένα μεγάλο θέμα. Αυτό του κλεισταίνει 1, 2, 3, όπως έλεγε ο κ. Κουλέτης. Μια μεταρρύθμιση που αποτελεί απορρίθμιση της αυτοδιοίκησης. Μια πράξη εγκληματικού χαρακτήρα από τον κύριο Σκουλέτη, από τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο, τον συναρχηγό του, όπου στην πραγματικότητα κάνω το πολύ απλό. Αφού δεν μπορώ να σε φτάσω, θα σε καταστρέψω. Αυτό στην ουσία δείχνει με δύο κουβέντες, αυτό το σχέδιο νόμου, αυτή η φοβερή και τρομερή επινόηση που ακούει στο όνομα Κλεισταίνης 1, που απερίφθη από το σύνολο των αυτοδιοικητικών. Και τι εννοώ, σε δεύτερη κοινή συνεδρίαση των μελών της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, όλων, περίπου 600 μέλη στην ουσία, μόλις 17 ήταν αυτοί οι οποίοι δεν διαφώνησαν στην ουσία με το ψήφισμα, που λέει πάρ' το πίσω. Πρόκειται για ένα κατάλληλο νομοθέτημα, αλλά κάπως τέλος πάντων ήθελα να έχω μια πιο μετριοπαθή διατύπωση. Δηλαδή το σύνολο των αυτοδιοικητικών της χώρας μας, που ασχολείται, που εκλέγει, που έχει εκλεγεί, που την έχει εμπιστευτεί, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, σου λέει ότι αυτό είναι ακατάλληλο. Άρα, γιατί κύριε Σκουλέτη επιμένεις, γιατί πολύ απλά προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την αυτοδιοίκηση για να παίξει το παιχνίδι, τα αρέστα του, στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα και ενώπιση των εθνικών εκλογών. Ξέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι όποτε και γίνουν εκλογές, που ελπίζουμε να γίνουν συντομότατα, θα είναι δεύτερος και καταϊδρωμένος ο κύριος Τσίπρας. Ξέρει ότι αποτελεί μια κυβέρνηση σε αποδρομή, σε απόλυτη διάλυση, μια κυβέρνηση Βαβέλ. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει. Ξέρει ότι πλέον η κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη στον κύριο Τσίπρα, όσα βιντεάκια και αν παρουσιάσει, όση προσπάθεια προπαγάνδα έχει κάνει. Και παίζει το τελευταίο του χαρτί με την αυτοδιοίκηση. Δεν θα επιτρέψουμε όμως εμείς, Νέα Δημοκρατία, ως υπεύθυνη παράταξη, να καταστρέψουν τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό εξουσίας που γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες της χώρας μας. Και το θέμα είναι, έχει πρόταση η Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως και έχουμε. Και την ίδια την πρότασή μας την παρουσίασε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο της ΕΜΠΕ και ΚΕΔΕ 2,5 εβδομάδες πριν. Αυτό θα μιλήσουμε και θα μοιραστούμε σήμερα και με τους αυτοδιοικητικούς. Θα μιλήσουμε καθαρά για ποιους λόγους διαφωνούμε τόσο με την απλή αναλογική, τόσο με τη μετακίνηση της εξαγωγής των εκλογών και το σενάριο κοινών εκλογών εθνικών αυτοδιοικητικών, τόσο και με όλα αυτά τα οποία παρουσιάζει ο κ. Κουλέτης ως μεταρρύθμιση φοβερή και τρομερή. Και από την άλλη, βέβαια, θα επικαιροποιήσουμε, θα επαναλάβουμε την πρόταση, το πλαίσιο που η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει στο τραπέζι για του αρχηγού μας και βεβαίως θα ακούσουμε και προτάσεις. Ήταν ένας ανοιχτός ζωντανός διάλογος. Δεν δεχόμαστε κουβέντα περί διεφθαρμένων αυτοδιοικητικών που ξεστομήθηκε αυτό και από κάποιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς. Νομίζω και από τον ίδιο τον κύριο Σκουρλέτη. Αν κάποιοι κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί και έχουν καταδικαστεί, είναι αυτονόητο ότι έγινε το σωστό από τη δικαιοσύνη και βεβαίως δεν υπάρχει καμία έννοια, καμία διάθεση να δώσουμε κανένα σχωροχάρτη. Αλλά δεν μπορεί αυτοί οι ελάχιστοι να χαρακτηρίζουν το σύνολο των αυτοδιοικητικών παραγόντων της χώρας μας που έχει δώσει μάχες. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι σε στιγμές κρίσιμες, ιδιαίτερες, μοναδικές, πολλοί αυτοδιοικητικοί, πρώτου αλλά και δευτερού βαθμού, ξεπέρασαν το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και έτρεξαν και πάλεψαν και βρέθηκαν δίπλα στους πολίτες που είτε ήδη έβλεπαν την περιουσία τους να καταστρέφεται από πυρκαγιές, από πλημμύρες. Έτρεξαν δίπλα στους πολίτες που είχαν ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη δικιά τους μάχη. Οφείλουμε λοιπόν και να τους ενισχύσουμε τόσο με αρμοδιότητες, όσο φυσικά και με πόρους. Άρα, ναι, σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό χάρτη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, μετά από μια συζήτηση ουσιαστική και μια Νέα Δημοκρατία, μια επόμενη κυβέρνηση που θα εμπιστεύεται και θα συνεργάζεται διαρκώς, ενώνοντας τους Έλληνες και όχι χωρίζοντάς τους ανάλογα την κομματική τους απόφαση. Η πραγματικότητα στη χώρα μας έχει δείξει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πετύχει τα μέγιστα και σε θέματα αναπτυξιακά, και μιλώ κυρίως για τον δεύτερο βαθμό, αλλά και σε θέματα διαχείρισης καθημερινότητας του πολίτη, όπως η κοινωνική πολιτική, και αναφέρουμε κυρίως στον πρώτο βαθμό. Απέναντι σε αυτή την ανάγκη για περισσότερη ενίσχυση αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση απαντά με ένα νομοθέτημα που έχει ως κεντρικό πυρήνα την εφαρμογή της απλής αναλογικής, την αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης στον ΟΤΑ και κατά συνέπεια την πλήρη ακυβερνησία. Απλή αναλογική σημαίνει ενίσχυση των φαινομένων λαϊκισμού και συναλλαγής, που χρόνια τώρα η αυτοδιοίκηση τα έχει αποβάλει με μεγάλη επιτυχία. Απέναντι σε αυτές τις προθέσεις της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία στέκεται απέναντι, θα υποστηρίξει το θεσμό της αυτοδιοίκησης
Και επειδή πιστεύουμε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει το κλεισθένι αν αυτός ψηφιστεί. Τώρα θα πάμε, θα αλλάξουμε κλίμα, θα δούμε και ρεπορτάζ αύριο από την συνάντηση που είχε ο κύριος Αυγενάκης με τους αυτοδιοικητικούς στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα πάμε στις φοιτητικές εκλογές τώρα, όπου η ΔΑΠ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Στο Πανεπιστήμιο έχουμε την ΠΑΣΠΕΚΗ. Ναι, τα πράγματα εδώ βέβαια δηλώνουν ότι πραγματικά η παράταξη, η φοιτητική παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κυριαρχεί, έχει πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ΔΑΠ η οποία συγκέντρωσε 1.131 ψήφους, ποσοστό 79,04%. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε ό,τι αφορά την δύναμη, τη φοιτητική της δύναμη της παράταξης που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Η ΠΚΣ συγκέντρωσε 77 ψήφους, η ΠΑΣΠ 83, η Αριστερή Αναδρομική Συνεργασία 0, το ΕΑΚΑΚ 10 και το μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ επίσης 0. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένας καταποντισμός όσον αφορά την εκπροσώπηση σε επίπεδο φοιτητικών παρατάξεων της κυβερνητικής παράταξης που ακούει στο όνομα μπλόκο. Έτσι ακριβώς τιτλοφορεί. Τώρα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχουμε τη ΔΑΠ να συγκεντρώνει 212 ψήφους. Πάλι πρώτη δύναμη είναι η ΔΑΠ, Δημήτρη. 79 ψήφους συγκέντρωσε η ΠΚΣ, η ΠΑΣΠ 81, η ΕΑΚ 58 και τον μπλόκο του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό από την πλευρά του δεν έλαβε κανέναν ψήφο. Υπάρχει βέβαια μια εικόνα η οποία δεν είναι ξεκομμένη από το τι συμβαίνει πραγματικά σε επίπεδο χώρας όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες και υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις και κύρια από πολιτικούς αναλυτές οι οποίοι κάνουν λόγο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις παροχές που δίνει η κυβέρνηση. Είναι πολύ πιθανό, πολύ πιθανό να συμβεί το τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και με δεδομένο ότι σήμερα η κυβέρνηση νωρίς το μεσημέρι ζητοκράβγαζε, γιατί άκουσον κατάφερε να πετύχει να μην ισχύουν οι περικοπές των συντάξεων από το Δεκέμβριο του 2018, αλλά από 1η-1η του 2019. Ένα μήνα διαφορά, μα τρελάνε. Να είναι αυτή η πολιτική λειτουργία σοβαρού πολιτικού κόμματος και μια σοβαρή κυβέρνηση. Τώρα, τα ωφέλη από την κατασκευή τη σιδηροδρομική Εγνατία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλο τη ΕΡΓΟΣΕ, ο Χρήστος Οδιονέλης. Τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να το δούμε. Παλαιότερα, Δημήτρη, θυμάμαι ακόμη από την δεκαετία του 90 ότι αυτό το οποίο υπήρχε στην ημερήσια, διάταξη της πολιτικής καθημερινότητας ήταν ότι έπρεπε στην ελληνική περιφέρεια οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η Εγνατία Οδός. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος μπορούσε να στήσει, να οικοδομήσει μια ιδεολογία η οποία θα πρωταγωνιστούσε τα επόμενα χρόνια στην καθημερινή πολιτική ζωή της χώρας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, ο δρόμος όμως έγινε και ο δρόμος πραγματικά απελευθέρωσε την ελληνική περιφέρεια στο σύνολό της. Τώρα λοιπόν έχουμε μια νέα πραγματικότητα την οποία φέρεται να υιοθετούν πολλοί που τότε ήταν πολέμοι της, που ακούει στο όνομα σιδηροδρομική Εγνατία. Έτσι λοιπόν, τα σημαντικά ωφέλη από την κατασκευή της σιδηροδρομικής Εγνατίας ανέλησε ο Χρήστος Διονέλης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, στο δεύτερο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Ειδικότερα όπως έκανε γνωστό το έργο που αφορά τη σύνδεση Ιγουμενίτσας Καλαμπάκας-Κοζάνης με κόστος 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 6 χρόνια. Η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδος είναι εθνική σημασία, τόνισε ο κ. Διονέλης, επισημένοντας ότι αποτελεί έργο προτεραιότητας και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου, καθώς η Εγνατία θα ενώνει την Αδριατική με τον Εύξηνο Πόντο και το Αιγαίο και θα συνδέεται με τον βόρειο σιδηροδρομικό άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο αφορά τώρα στον κλάδο προς Αλβανία, κρυσταλλοπηγή Πόγραδετς, έχει εγκριθεί ήδη η μελέτη και συμμετέχει η ΕΡΓΟΣΕ ως ο leader. Στο τμήμα Θεσσαλονίκης, η Δομένη, σύνορα με τα Σκόπια, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή μονής σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ εντός του 2018 θα υπάρξει και ολοκλήρωση των έργων. Τέλος, για τον κλάδο Φλόρινα Κάφκασος Μοναστήρι, ο κ. Διονέλης επεσήμανε ότι υπάρχει επιθυμία τόσο από τα Σκόπια όσο και από την Ελλάδα να επαναλειτουργήσει συγκεκριμένη γραμμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κινητικότητα στο κομμάτι των μεταφορών. Τώρα να πάμε στη ΔΕΗ, όπου απαντήσει στα μαύρα σενάρια που διακινούνται δίνει με παρέμβαση το πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης. Να το δούμε το θέμα και αυτό. Τελικά, ο δεύτερος σύμβουλος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, δημόσιας να πει κάποιος, η McKinsey, μόλις δημοσιοποίησε τη δική της μελέτη, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου και οι κουβέντες γύρω από τη ΔΕΗ καθημερινά δίνουν και παίρνουν. Ο Μανώλης Παναγιωτάκης, του οποίου θητεία στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας ΔΕΗ αναμένεται να ανανεωθεί από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στις 7 Ιουλίου,
καλείται να διαχειριστεί μια εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο για την επιχείρηση που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά και των έντονων αντιδράσεων των εργαζομένων. Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η προσεχή Τετάρτη 23 Μαΐου, οπότε και είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει την απόσχηση των δύο λιγνητικών ομαλάδων που θα βγουν προς πώληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει επίσης τις λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2018, καθώς η απόσχηση των δύο κλάδων θα ισχύει από την 1η του Απρίλη. Θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί η σύσταση των δύο νέων εταιριών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε σχέση με την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός πώλησης που σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να βγει στον αέρα μέχρι και το τέλος του Μαΐου, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου. Τέλος, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι ανέφελη, ακόμη και αν η διοίκηση επιλέξει τη λύση της τηλεδιάσκεψης, καθώς η ΓΕΜΑ προγραμματίζει συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνδικαλιστικά στελέχη, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν επιλέξουν να την κάνουν κλεισμένη στα σπίτια τους, θα είναι επεισοδιακή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το συνδικάτο βρίσκεται επί ποδός πολέμου στην κυριολεξία. Δεν ξέρω, έχεις κάτι από τη ΔΕΗ για να αλλάξω κλίμα? Όχι, δεν έχω από τη ΔΕΗ κάτι. Μάλιστα. Ωραία, τώρα. Έχουμε άλλη συντήση. Ωραία, θα πάμε τώρα να δούμε το σχετικό βίντεο όπου στην Κοζάνη βρέθηκε ο γνωστός τραγουδιστής και τηλεπαρουσιαστής Σάκης Σουρβάς. Να δούμε το σχετικό βίντεο από το kozan.gr και επιστρέφουμε. Είδαμε το σχετικό βίντεο. Θεόφιλε τώρα, στην Κοζάνη βρέθηκε ο Σάκης Σουρβάς. Ένα θέμα το οποίο παίζει πανελλαδικά από το kozan.gr που ήταν εκεί και κατέγραψε την παρουσία του. Τώρα να δούμε για ποιο λόγο βρέθηκε ο κύριος Σουρβάς στην Κοζάνη. Βρέθηκε καθαρά για λόγους επιχειρηματικού και μόνο ενδιαφέροντος. Να τονίσουμε εδώ και να δώσουμε μια είδηση στους φίλους τηλεθεατές ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών, τον Βαγγέλη τον Σημαδράκο. Βλέπετε, του συνδέει μια σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με τις συχνές επισκέψεις οικογενειακού χαρακτήρα στον νοηνό όγκο των Γραβενών που πραγματοποιεί ο Σάκης Σουρβάς. Τώρα όμως το ενδιαφέρον του μετατοπίζεται και στο κομμάτι του επιχειρήν. Μένει να δούμε ποια θα είναι η επενδυτική δραστηριότητα που θα πραγματοποιήσει στη Δυτική Μακεδονία από την πλευρά του ο Σάκης Σουρβάς. Αυτό ήταν το ταξίδι του, ήταν καθαρά επιχειρηματικού σκοπού. Μάλιστα. Τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις για να ολοκληρώσουμε. Να ξεκινήσουμε από το χώρο της πολιτικής και πιο συγκεκριμένα να πάμε στο νομό Φλόρινας, όπου συγκροτήθηκε χθες το νομό μετά από διαβούλευση και εσωτερική εκλογή το μελών της η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος της Αλλαγής. Να πούμε ότι είναι μια προσωρινή σύμφωνα με τα λεγόμενα. Τώρα η σύνδεση της Νομαρχιακής Επιτροπής έχει ως εξής. Γραμματέας είναι η Φανή Ρίζου του Κωνσταντίνου. Αναπληρωτής γραμματέας είναι και υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Νίκος Ολυπίτκας. Επίσης, υπεύθυνοι των τομέων οικονομικών, επιμελητηρίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ο Μιχάλης Οτσιώκας, οργανωτικού πολιτισμού και αθλητισμού ο Φώτης ο Αργυρόπουλος, αυτοδιοίκησης ο νυν αντιδήμαρχος του Δήμα Μηντέου ο Απόστολος ο Θεοδόρου, εργαζομένων και υγείας ο Μιχάλης ο Μητρόπουλος, αγροτικού ο Αντώνης ο Δημητρόπουλος, παιδείας ο Γιώργος ο Σαχινίδης, ενέργειας και περιβάλλοντος ο Τραγιανός Πετκάνης και τεχνολογίας και έρευνας ο Λάζαρος Γυμνόπουλος. Αυτή είναι η νέα νομαρχιακή επιτροπή του κινήματος αλλαγής στο νομό Φλόρινας. Παρόμοιες διαδικασίες έχουμε στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Στις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε στα αναλυτικά και τις νομαρχιακές επιτροπές εκεί. Ξαναχτύπησε Δημήτρη η Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Αυτή τη φορά το θέμα της που επέλεξε και δημοσιοποίησε με ανακοίνωσή της είναι η πορεία των μετεγκαταστάσεων, ακρινής και αναργείων. Σε μεδελίο τύπου που έστειλε νωρίς το μεσημέρι, κάνει λόγο το τι συμβαίνει τελικά με το θέμα της μετεγκατάστασης ακρινής αλλά και των αναργείων. Επειδή τις τελευταίες μέρες τονίζει στην ανακοίνωσή της, γίναμε μάρτυρες ορισμένων περίεργων ειδήσεων για το αν και πότε κατατέθηκε το σχέδιο για τη μετεγκατάσταση της ακρινής, η οποία κι αν και στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος υπήρχε ήδη από το 2014, πήγε πίσω 4 χρόνια. Ζητάμε με επίσημη ερώτησή μας τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να μάθουμε και μαζί με εμάς όλη η τοπική κοινωνία και κυρίως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε ότι όντως υπάρχει μια καθυστέρηση, υπάρχει μια αντίδραση από την πλευρά των κατοίκων της Ακρινής. Συγκεκριμένα έχουν προσφύγει με εξώδικο προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ για να δουν πού βρίσκεται η διαδικασία. Θα το έχουμε το θέμα αναλυτικά αύριο και θα το παρουσιάσουμε, ναι. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά
στο αστυνομικό μας δελτίο που και σήμερα είναι πλούσιο. Συνελήφθησαν χθες μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης από αστυνομικούς ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης, τρεις ημεδαπή, 59, 61 και 68 χρονών, για σύσταση εγκληματικής ομάδας για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών, για υπόθαλψη εγκληματία και για το αδίκημα της απειθίας κατά περίπτωση. Σε έλεγχο που τους έγινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κιλά και 336 γραμμάρια κατάργασης κάναβης, 40 γραμμάρια κοκαίνης και 16 φυτά κάναβης. Επίσης, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Διαδρατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής Φλόρινας 28χρονος υπήκος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για ένοπλη ληστεία δραστηριότητα που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2017 στο Αμβούργο της Γερμανίας. Και να κλείσουμε από τις εκδηλώσεις που έχουμε μπροστά μας και αφορούν τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Γερμανίας Ποντιακού Ελληνισμού. Εκδήλωση για αφιερωμένη στην 19η Μαΐου διοργανώνει ο Μορφωτικός Όμιλος Ελλήνων «Τα Κάστρα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαΐου στις 11 το πρωί και συγκεκριμένα διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΚΙΣΕΠ και θα μιλήσει και κεντρικός ομιλητής είναι ο Δόκτωρ Θεολογίας, ο κ. Γιώργος Τσακαλίδης και το θέμα που θα έχει επιλέξει να μιλήσει είναι η εκπαίδευση στον Πόντο και η γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ωραία, Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Θα πάμε τώρα να δούμε τι λένε κυρίες και κύριοι συνταξιούχοι της Τολεμαΐδας για τις επερχόμενες από 1η Ιανουαρίου του 2019 περικοπές της συντάξης. Το ρεπορτάζ είναι της Κούλας Πλέσικιδου.